Συζητήσαμε σήμερα στην Επιτροπή Παιδείας τα προβλήματα που υπάρχουν για ακόμα μια χρονιά στην ειδική εκπαίδευση, τόσο στα σχολεία ειδικής εκπαίδευσης, όσο και στους μαθητές με διάφορες ιδιαιτερότητες, οι οποίοι τη χάνουν επιπλέον στήριξη από το Υπουργείο Παιδείας. Επειδή για εμάς το ζήτημα είναι πάρα πολύ σοβαρό και θεωρούμε ότι μέσα από το νομοσχέδιο της ενιαίας εκπαίδευσης, το οποίο αναμένουμε να κατατεθεί από το Υπουργείο Παιδείας, θα πρέπει ο στόχος να είναι η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε αυτά τα παιδιά. Και επειδή αντιλαμβανόμαστε μέσα από τις συζητήσεις τις οποίες κάνουμε ότι οι οργανωμένοι παιδιά, οι γονείς, η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων των Παιδιών και πολλοί τεχνοκράτες και ακαδημαϊκοί, οι οποίοι ασχολούνται με θέματα εκπαίδευσης, εκφράζουν ανησυχίες ήδη και διαφωνίες με το νομοσχέδιο της ενιαίας εκπαίδευσης, το οποίο είναι υπό διαπραγμάτευση. Εμείς έχουμε καλέσει σήμερα το Υπουργείο Παιδείας πριν να καταθέσει το νομοσχέδιο στην αρμόδια επιτροπή, να συστήσει μια επιτροπή για την ενιαία εκπαίδευση, στην οποία να συμμετέχουν τόσο οι οργανωμένοι γονείς, όσο η Επίτροπος Προστασίας Δικαιωμάτων των Παιδιών, όσο και οι ακαδημαϊκοί στα θέματα της ειδικής και ενιαίας εκπαίδευσης, να συζητηθούν όλα αυτά τα θέματα, να τροποποιηθούν μετά από τις εισηγήσεις τους πρόνοιες του νομοσχεδίου και το νομοσχέδιο το οποίο θα κατατεθεί ενώπιον της Επιτροπής να είναι με την σύμφωνη γνώμη αυτής της Επιτροπής τεχνοκρατών, ειδικών και γονιών. Αναμένουμε από το Υπουργείο Παιδείας τις απαντήσεις του για το συγκεκριμένο ζήτημα και θα επανέλθουμε.